Ναι, Λίνα, λέγαμε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μέχρι προχθές μόνο υπέρ της εθελοντικής άρσης των πνευματικών δικαιωμάτων για τα εμβόλια του κορονοϊού, τώρα το ξανασκέφτεται και το συζητάει. Η αλήθεια είναι ότι η πρόεδρος της Κομισιόν πριν από 2 εβδομάδες είχε πει ότι δεν είναι ιδιαίτερα φίλη της ιδέας, με τα ίδια επιχειρήματα που χθες χρησιμοποίησε και η καγκελάριος Μέρκελ. Ωστόσο, η απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να μην δημιουργήσει, Λίνα, νέα δεδομένα στην Ευρώπη, που πρέπει και καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της. Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει σήμερα στο Πόρτο, στη Σύνοδο Κορυφής που διοργανώνει η Πορτογαλική Προεδρία για τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, είπε χθες ότι μπορεί να υπάρξει και τρίτος δρόμος, ανάμεσα δηλαδή στην πλήρη απελευθέρωση της πατέντας και στην μη απελευθέρωσή της. Και αυτός ο τρίτος δρόμος, Λίνα, δεν είναι άλλος από την προσωρινή απελευθέρωση της πατέντας ως το σύντομο μονοπάτι για τον τερματισμό της πανδημίας. Υπέρ μέχρι στιγμής έχει ταχθεί, όπως είπαμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, αλλά και ο Πέντρο Σάντσεθ της Ισπανίας. Κατά είναι η καγκελάριος Μέρκελ. Θα δούμε τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, τα μάτια είναι στραμμένα σήμερα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου συζητείται το θέμα. 164 συνολικά χώρες θα κληθούν να αποφασίσουν για το ζήτημα αυτό. Και όπως καταλαβαίνεις, θα είναι αρχή για μια μακρά διαδικασία, Λίνα.